Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Την παράταση για 10 χρόνια της απόσυρσης των λιγνητικών μονάδων θα διεκδικήσουν οι δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υποστηρίζουν πως ο χρόνος δεν επαρκεί για την ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνίτη εποχή. Η απολιγνητοποίηση βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχολιάστηκαν τα όσα ανακοίνωσε από την Πτολεμαΐδα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. Τόσο καιρό αναρωθήκαμε στις διαπιστώσεις να σταματήσουμε πλέον. Όλοι τα γνωρίζουμε ότι θα επέλθει. Η απολιγνητοποίηση συζητήθηκε κατά την διάρκεια συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Οι εκπρόσωποι των Δήμων της Περιφέρειας συμφώνησαν σε ορισμένες διαπιστώσεις, όπως το ότι ο χρόνος δεν είναι επαρκής για να γίνει ομαλά η μετάβαση στην μεταλιγνητή εποχή. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρξει κοινή δράση. Από σήμερα και μπρος θα πρέπει όλοι μαζί να έχουμε ενιαία φωνή. Γι' αυτό και γίνεται αυτό το συμβούλιο σήμερα, να πάρθουν αποφάσεις να σταματήσουμε πλέον. Ήδη τα γνωστά πράγματα, το τι θα γίνει, το γνωρίζουμε όλοι μας. Το έχουμε πει, το έχουμε χιλιοποιεί. Άρα πρέπει να περάσουμε στην περίοδο των προτάσεων, άμεσα. Είναι η σημερινή συνεδρίαση, έχει αποκλειστικά μόνο αυτό το θέμα και θερμή παράκληση προς όλους τους δημάρχους, κυρίως τους ενεργειακούς, να βγουν μπροστά με προτάσεις. Να συγκεράσουμε όλες αυτές τις προτάσεις, να κάνουμε ένα πακέτο και πλέον όλοι μαζί και οι φορείς που θα γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θα καλέσουμε όλους τους φορείς να έχουμε ενιαία πρόταση. Γιατί όλοι μαζί πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο. Ο καθένας μεμονωμένα, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, εάν ο ένας τραβάμε από εδώ και άλλος από εκεί, στο τέλος θα πετύχουμε πάρα πολύ λιγότερα από όσα μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί. Επιπλέον υποστηρίζεται πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει. Ναι, ο χρόνος δεν είναι επαρκής. Εδώ πρέπει να σταθούμε όλοι ώστε να καταλάβει η πολιτεία ότι μέσα σε 3-3,5 χρόνια δεν μπορεί να γίνει η μετάβαση. Πρέπει να δοθεί εκείνος ο χρόνος, ο οποίος και εκείνη η χρηματοδότηση, η ενεργοποίηση παράδειγμα, των χρηματοδοτικών εργαλείων. Έπρεπε να γίνει χθες. Δεν μπορεί να έχει δομηθεί το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και να μην έχει δομηθεί, να μην έχει εργαλειοποιηθεί ακόμη. Θα πρέπει εκεί να προστρέξουμε στην δημιουργία, στην ολοκλήρωση των μελετών μας, ώστε οι μελέτες αυτές να κατατεθούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για να μπορούν να ολοκληρωθούν τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Ο πρόεδρος του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων υποστήριξε πως θα πρέπει να διεκδικηθεί παράταση τουλάχιστον μίας δεκαετίας στην διαδικασία απολιγνητοποίησης. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια συνολική στάση, βέβαια με πρωτεργάτη και πρωταγωνιστή το Δίκτυο Ενεργών Δήμων, γιατί αυτοί είναι που πλήττονται και περισσότερο από όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Με δεδομένο την περιβαλλοντική προστασία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και όλα αυτά, είμαστε αναγκασμένοι εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία να προχωρήσουμε σε ένα νέο κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο, μέσα από το οποίο θα πρέπει να βρούμε διέξοδο. Πρώτα σε ό,τι έχει αναφορά με την εργασία των κατοίκων της τοπικής περιοχής, όσο βέβαια και με το μοντέλο που θα αναπτύξουμε για ένα καλύτερο αύριο. Την ίδια στιγμή εκκρεμεί η απάντηση της κυβέρνησης στον τύπο δημάρχων να πάρουν μέρος με εκπρόσωπό τους σε επόμενες συνεδριάσεις Υπουργικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για την προετοιμασία του σχεδίου μετάβασης στην μεταλλινή εποχή. Η πρόταση για μας είναι μία στην ουσία. Παρότι στα δημοτικά μας συμβούλια έχουμε πάρει αποφάσεις και υπάρχουν επιμέρους προτάσεις, για μας είναι επιβεβλημένη η λειτουργία, η συνέχιση λειτουργίας των εργοστασίων της ΔΕΗ, με ταυτόχρονη όμως ορίμαση και του αναπτυξιακού μοντέλου που θα προχωρήσει η περιοχή, έτσι ώστε μαζί παράλληλα για τουλάχιστον μια δεκαετία να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτό που θέλουμε για το αύριο. Θα συζητήσουμε και γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση, προσέξτε λίγο να δείτε, για να είμαστε καθαροί. Υπάρχει ένα διεκδικητικό πλαίσιο που αφορά το σύνολο της περιοχής και επιμέρους για κάθε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τα του οίκου του κάθε Δήμου. Προφανώς είναι αναγκαίο να βρούμε έναν κοινό βηματισμό, κυρίως σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων. Εγώ εκεί προσεγγίζω τα ζητήματα και εκεί νομίζω είναι το κρίσιμο που πρέπει να έχουμε μια ενιαία στάση απέναντι στην κυβέρνηση. Ναι, σε ό,τι αφορά την δικιά μας την πλευρά, είτε σαν Δήμος Κοζάνης, είτε σαν Δήμος Κοζάνης που μετέχει στη διάδημα, ήδη έχουμε κάνει προτάσεις και δουλεύουμε πράγματα
ώστε να είμαστε έτοιμοι την επόμενη μέρα. Βέβαια, δεν ισχυρίζομαι ότι σε 6 μήνες ή σε 1 χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να τρέχουμε και να απορροφούμε πόρους. Με την έννοια του ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς τρέχουν τα πράγματα στην Ελλάδα και αυτό είναι το μεγάλο μας επιχείρημα, στο ότι στα 3,5-4 χρόνια δεν μπορούν να γίνουν και μελέτες πολύ περισσότερο έργα. Επλέον, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Εορδέας εμφανίστηκε άκρως απογοητευμένος από τα όσα ακούστηκαν στην ημερίδα που έγινε στην Πτολεμαϊδα την προηγούμενη εβδομάδα, που έγινε με την παρουσία των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Η παρουσία των δύο υπουργών, του Υπουργού Ενέργειας, του κ. Χατζηδάκη, και του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Γεωργιάδη, στην Πτολεμαϊδα κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Που έγινε, που δεν ήταν ούτε καν μερίδα, εσπερίδα εξελίχθηκε. Οι ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν είναι ανακοινώσεις που πλην της ανακοίνωσης για τα ειδικά φορολογικά κίνητρα στην περιοχή είναι ορίστε. Θα ήταν πανεγιώτερο. Ναι. Ήταν ακριβώς όπως θέλω να πω, αγαπητέ φίλε Δήμαρχε. Ήταν γενικόλογα θα. Μάλιστα ένα από τα θα αυτά παρουσιάστηκε ως άμεση υλοποίηση της κυβέρνησης και αναφέρομαι στην απόδοση των παρακατημένων από το 13 ακόμη χρημάτων του ΕΑΠ, του τοπικού πόρου όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, να παρουσιάζεται ως ένα μέσο που εξυπηρετεί την απολυνητοποίηση. Μάλιστα ακούστηκαν και φωνές ότι με αυτά τα χρήματα πρέπει να τα πάρουμε και να χρηματοδοτήσουμε τις μετασκευές ή τις δράσεις του φυσικού αερίου από κάποιους. Άρα λοιπόν, τι μας παρουσιάστηκαν, τα δικά μας χρήματα, αυτά που τόσο καιρό έπρεπε να τα έχουν οι Δήμοι, είτε ενεργειακοί είτε μη ενεργειακοί, ως μία υποχρέωση από τα 12 σημεία που υλοποιήθηκε. Κάθαρο ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που λένε απολυνητοποίηση με τα ελληνική εποχή δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε 3 χρόνια. Μάλιστα, ο κ. Πλακεντάς έριξε στο τραπέζι ακόμα και το ενδεχόμενο προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ενάντια στην απολυνητοποίηση. Από τους αυτοδιοικητικούς έγινε η ιδιαίτερη αναφορά στα μέχρι σήμερα δεδομένα και δείγματα γραφής των κυβερνώντων για την απολυνητοποίηση. Προφανώς είμαστε ενεργειακός Δήμος, γιατί το 1974 καταλήφθηκε ένα μεγάλο μέρος του κάμπου για να μπουν τα νερά της λίμνης και να δημιουργηθεί η τεχνητή λίμνη Πολυφίτου και βέβαια δημιουργήθηκε τεράστια στενότητα κλήρου. Οι συμπατριώτες μου, οι συμπολίτες μου και έφυγαν στο εξωτερικό μετανάστες ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και βέβαια όσοι έμειναν ασχολήθηκαν με τη γεωργία αλλά έφτιαξαν το βουνό κάμπο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην επιβίωση. Αυτό ήταν και το πρώτο πλήγμα που είχαμε από τη ΔΕΗ. Το δεύτερο πλήγμα, για να σας πω, είναι ότι το 2001 ένα ελάχιστο κοινωνικό εντεστάθμισμα που υπήρχε για όλη αυτή την απολωτριωμένη έκταση που ήταν να πληρώνει το κράτος το ρεύμα του ΤΟΕΒ, μας το φέσουσαν και αυτό και αρχίσαμε να το πληρώνουν οι αγρότες. Ευτυχώς από πέρυσι άρχισε να λειτουργεί αυτός ο σταθμός αυτοδιαχειριζόμενος στον ΤΟΕΒ και παράγεται ρεύμα και εξισορροπούμε κάπως τα έξοδα. Και το τρίτο πλήγμα βέβαια έρχεται τώρα με την απολιγνητοποίηση χωρίς πρόγραμμα, χωρίς στόχους, χωρίς καμιά προετοιμασία. Αυτός ήταν και ο λόγος που πριν από 2 εβδομάδες περίπου φύγαμε από τη συνεδρίαση, την ημερίδα μάλλον εκεί που γινόταν στην Πτολεμαϊδα, γιατί κληθήκαμε μόλις μια μέρα νωρίτερα, χωρίς να έχουμε σχεδιάσει το παραμικρό και ερήμηνα, αν θέλετε, και των συλλογικών οργάνων τα οποία εκπροσωπούμε. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων σε άλλη κατεύθυνση κινείται η περιφέρεια, σε άλλη κατεύθυνση κινούνται οι ενεργειακοί δήμοι. Σε άλλη κατεύθυνση είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση ως ΠΕΔ εδώ και χάρηκα πάρα πολύ γιατί υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο ομοφωνία όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Άρα λοιπόν η ίδια αγωνία, έχουν χιλιοϋποθεί τα ζητήματα. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης που είχαν στην Πτολεμαϊδα ο Δήμαρχος Εορδέας και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Ο κύριος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στις δομές της περιοχής μας και το μέλλον τους. Ευχαριστώ κύριε Σαμάς Δημέρα, του Δήμου, καλάστε. Και εσείς και ο κύριε Λεφτά, καλώς ήρθατε. Και επίσημα καλώς ήρθατε, περάστε. Εξαιρετική ως πρόταση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο σχεδιασμός της ανάπτυξης του Εθνικού Πάρκου Πολιτικής Προστασίας στις εγκαταστάσεις της πρώην λιπασματοβιομηχανίας της ΑΕΒΑΛ.
Αυτό τόνισε μεταξύ των άλλων ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, λέγοντας πως ο χώρος αυτός υπό προϋποθέσεις εύρεσης χρηματοδότησης θα μπορούσε να εγγυηθεί την προοπτική συνεργασίας όχι μόνο σε βαλκανικές περιοχές και χώρες, αλλά και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ζώνη. Στη συζήτηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Παναγιώτη Πλακετά, μετά την επιτόπια επίσκεψη στο χώρο της ΑΕΒΑΛ και το σχηματισμό ιδίας εικόνας, ανοίγει προοπτικές για την υλοποίηση τελικά του όλου εγχειρήματος. Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, την επόμενη φορά που θα έρθω θα πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακετάς αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας του Δήμου με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για να ενισχυθούν οι Δήμοι και να αποφευθούν δυσάρεστες καταστάσεις. Σε ό,τι αφορά το πρώην εργοστάσιο της ΑΕΒΑΛ, παρέδωσε ολοκληρωμένο φάκελο με τα στοιχεία για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων καθώς και την εκτέλεση των αναγκαίων κτηριακών εργασιών β' φάσης στη Σχολή Πυροσβεστών Τολεμαΐδας. Μια πρώτη μελέτη που έχει γίνει για το Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, ένα σχέδιο προτινόμενων νομοθετικής ρύθμισης σε σχέση με το πώς λειτουργεί με βάση τα δεδομένα που είχαμε εκπονήσει με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να ιδρυθεί αυτή η σχολή. Και να σας πω επίσης, θα σας παραδώσω και ένα αντίγραφο της προγραμματικής σύμβασης που υπάρχει για την δεύτερη φάση των κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών στη Σχολή Πυροσβεστών, που είναι να τρέξει πάρα πολύ άμεσα, και όλα αυτά θα τα βρείτε και ηλεκτρονικά μέσα σε ένα CD, το οποίο ουσιαστικά περιγράφει όλη αυτή την κατάσταση. Θέλω να πω ότι η παρουσία σας και η δυνατότητα του να μπορούμε να συνομιλούμε καθημερινά μαζί σας για θέματα πολιτικής προστασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, και με τα λόγια αυτά θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και εγώ και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι συνεργάτες μου για την παρουσία σας εδώ και την πολύτιμη βοήθειά σας. Έχω μια πρώτη εικόνα δηλαδή σε σχέση με την ΕΜΑΛ. Ήθελα να έχω ίδιος εικόνα και του χώρου, πέρα τα σχέδια τα γενικά που έχω και τις δορυφορικές αποτυπώσεις. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ξέρετε, κάθε φορά που πηγαίνω κάπου, καλούμε να ανακοινώσω, να εξαγγείλω. Δεν είμαι εδώ ούτε για να ανακοινώσω, ούτε για να εξαγγείλω. Αν με ρωτάτε, είμαι εδώ για να ετοιμάσω τον φάκελο ενός έργου, το οποίο εφόσον πραγματικά ενδιαφέρει και αν με ρωτάτε προσωπικά, πραγματικά ενδιαφέρει, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, γιατί ένας καινούριος νόμος μας διέπει και τους δύο φορείς, τα δύο σώματα, να το πω έτσι, έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και προβλήματα που υπήρχαν, μιλάω τώρα για το πυροσβεστικό σώμα εδώ και δεκαετίες, έρχεται να τα βάλει, να τα τακτοποιήσει, να κάνει το νοικοκύρεμα και βήμα-βήμα να αγγίξουμε την τελειότητα. Πιστεύω ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά εδώ και μήνες, από όταν έχει αλλάξει κατάσταση. Ο κύριος Γενικός με το επιτελείο του και πολλούς συναδέλφους και συναδέλφισσες μέσα από το πυροσβεστικό σώμα, νομικούς και άλλους, έκαναν αυτή την εξαίρετη δουλειά, η οποία θα μας βοηθήσει να βάζουμε το τρένο στις ράγες και θα πορευτούμε συνταγμένοι, ευθυγραμμισμένοι, γιατί ο στόχος είναι κοινός, γιατί ο στόχος και ο σκοπός είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στον κόσμο, η προστασία και η διάσωση της περιουσίας. Ένα σημείο να μιλήσουμε για την αναγκαιότητα και την υλοποίηση του έργου, πρέπει επιτέλους να είμαστε αξιόπιστοι. Κάθε παραμονή εκλογών φεύγουν και δύο πυροτεχνήματα να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχει χρηματοδότηση. Τίποτα δεν γίνει αν δεν έχει χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένων ενεργειών. Πότε θα γίνουν οι τεχνικές μελέτες, πώς θα γίνουν οι αρχιτεκτονικές μελέτες, πώς θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα τελειώσουν. Όταν έχει λύσει όλα αυτά, μπορεί να ανακοινώνει οτιδήποτε. Οτιδήποτε άλλο είναι λαϊκισμός. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Και η Ελλάδα πρέπει να ξεφύγει από αυτή τη λογική των καλοχαιρέτων και των μαυρογιαλούρων που παραμονές ανακαλύπτουν οτιδήποτε. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project.
και σαν γραμματεία πολιτικής προστασίας πραγματικά μας ενδιαφέρει. Έχουμε δημιουργήσει ήδη στον νόμο το κέντρο ειδικών εκπαιδεύσεων. Και θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να είναι κάτι εξαιρετικό και να έχει όχι μόνο διαβαλκανική αλλά και ευρωπαϊκή λογική. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, όπως κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα. Θα σχολιάσουμε μαζί με τον Λάζαρο Μισαηλίδη τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Λάζαρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή αποκριά να ευχηθούμε. Καλά να περάσετε, καλά να περάσουμε όλοι. Και εμείς πάμε στα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, τα γεγονότα που σημειώθηκαν και ήταν πάρα πολλά, όλο και περισσότερα. Δεν ξέρω από πού θέλεις να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω αν θα μας φτάνει σε λίγο καιρό το δελτίο, έτσι αυτός όπου θα κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή, Λάζαρε. Θα κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή. Θα κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή. Ήταν εβδομάδα με κουκούλες αυτή που πέρασε. Ήταν εβδομάδα με κουκούλες και το πώς θα πρέπει να βγουν ή όχι οι κουκούλες. Μιλάμε για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Μιλάμε, όπως καταλαβαίνουμε, για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Σε εισαγωγικά σκάνδαλο, εντάξει, για να μην είμαστε υπερβολικοί. Εντάξει, δικαστές δεν είμαστε. Ναι. Απλά, αν θα ρωτήσεις τον κόσμο, αν έχει την αίσθηση ότι υπήρχε σκάνδαλο εκεί, δεν νομίζω να βρεθεί μισό τα εκατόρα που να σου πει ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο εκεί. Τώρα, το θέμα είναι ποιοι το κάνανε, αν το κάνανε μόνο. Αν εμπλεκόταν πολιτική, αν δεν εμπλεκόταν πολιτική, αυτό βέβαια είναι στην ευχέρεια των δικαστών να το εκδικάσουν, αλλά το θέμα εδώ είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι καταπατείται ο νόμος. Ο νόμος ο οποίος δεν φτιάχτηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, όσον αφορά τους προστατευόμενους μάρτυρες, αυτός ο νόμος καταπατείται. Με διάφορους τρόπους προσπαθεί η πολιτική ηγεσία του τόπου αυτή τη στιγμή να καταπατήσει αυτόν τον νόμο. Δηλαδή έχει βάλει κάποιους, πώς θα το πούμε μετά, έχει ορίσει τον τρόπο παιχνιδιού, αν το θέλετε να το βάλουμε σε εισαγωγικά, το πώς θα γίνεται η διαδικασία όταν υπάρχει το ένομο συμφέρον του κράτους, τέλος πάντων, απέναντι σε διάφορους που επιβουλεύονται να το καταλύσουν και να το λαιλατίσουν ουσιαστικά. Και μέσα σε αυτό υπήρχε και ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων. Να θυμίσω ότι κουκούλες, επειδή πολλής λόγος για τις κουκούλες, όταν υπήρχε η υπόθεση καθαρά χέρια στην μαφία της Ιταλίας, εκεί όχι μόνο οι μάρτυρες, και οι δικαστές φορούσαν οι κουκούλες. Και προφανώς δεν είχαν, ξέρω εγώ, αυτές τις φθηνές δικαιολογίες που ακούμε τον τελευταίο καιρό. Ακόμα και οι δικαστές. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά εδώ σε εμάς, όταν γνωρίζουμε ότι για μια άλλη υπόθεση έχουν παραιτηθεί 3-4, αν δεν κάνω, εισαγγελείς που δεν θέλουν να λάβουν την υπόθεση του Νου Ρουάν. Τέσσερις, άμπρα. Να ξέρω λίγο. Ρωνουάν, ξέρω, να θυμίσουμε χάνουμε και τον αριθμό, δηλαδή. Με τα ναρκωτικά. Ναι. Τέσσερις με μέχρι τώρα. Καραβάδες και τα λοιπά. Ναι. Τέσσερις μέχρι τώρα. Τέσσερις, ναι. Μέλλον έχουμε. Μπορεί να γίνουν και πέντε, ναι, και έξι. Ναι, δεν έχει τελεσιδικήσει η απόφαση του δικαστηρίου. Οπότε δεν έχουμε πόρισμα και σημαίνει ότι συνεχίζεται. Ναι. Να θυμίσουμε επίσης ότι εκτός από την υπόθεση, ξέρετε, όλοι περισσότεροι γνωρίζουν, ας πούμε, τους μάρτυρες, οι οποίοι δυστυχώς δεν είχαν κουκούλα. Αυτοί οι συγκεκριμένοι δεν είχαν κουκούλα του Νόρουαν και ξαφνικά άρχισαν να πεθαίνουν ο ένας πίσω από τον άλλον. Έχει πεθάνει, από ό,τι έχω ακούσει τελευταία, και σιγουρέστε με το εφιολόγημα, και ο παπαγάλος του Λοστρόμου την ώρα που πήγαινε να ξυριστεί του Νόρουαν. Εντάξει, δηλαδή όταν έχουν πεθάνει όλοι. Εφιολόγημα εκεί, που ωστόσο ακούγεται καθημερινά σχεδόν. Ναι. Και δείχνει το μέγεθος, και το θέμα. Έχουμε μια υπόθεση Νόρουαν όπου έχουμε 9 από τους 11, αν δεν κάνω λάθος, μάρτυρες οι οποίοι δεν φορούσαν κουκούλα να είναι νεκροί. Έχουμε 4 εισαγγελές που επίσης δεν φορούσαν κουκούλα να έχουν παραιτηθεί από την υπόθεση. Επίσης, αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί, το γνωρίζουν αρκετοί, αλλά όχι πάρα πολύ, ότι και στην υπόθεση Νοβάρτης έχουμε 5 νεκρούς. Δεν είναι κάτι μικρό. Έχουμε τον κύριο Μαυρίκο, εκδότης της εφημερίδας Ακρόπολης, μου φαίνεται, αν δεν κάνω κύριος λάθος. Κύριος τώρα, όχι. Ναι, Μαυρίκος, εκδότης της εφημερίδας. Εκδότης εφημερίδας, mm-hmm. Ο οποίος εγκλωβίστηκε σε ένα
προφανώς στα φθινιάρικα αυτοκίνητα, στα φθινιάρικα αυτοκίνητα εγκλωβίζεσαι. Σε μία Πόρσε, εγκλωβίστηκε σε μία Πόρσε την ώρα που κεγόταν και δεν μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες. Και μάλιστα σε τσιμεντένιο τείχο, ναι, έπιασε φωτιά, ναι, το αυτοκίνητο. Αυτός δεν φορούσε κουκούλα. Από όσο θυμάμαι από το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι αυτός δεν φορούσε κουκούλα. Όπως κουκούλα δεν φορούσε και η μητέρα του και ο αδερφός του, που κατά έναν πολύ περίεργο τρόπο, πάλι μέσα σε αυτοκίνητο, έτσι, τι σύμπτωση, Θεέ μου, πνιγήκαν στην υγρασία του λιμανιού του Πειραιά. Και να θυμίσουμε για έναν ακόμα, είναι ο Γιώργος ο Χατζηδάκης, ο οποίος ήταν υπάλληλος του Κελπνό και ο οποίος κάηκε και αυτός με έναν πολύ περίεργο τρόπο πάνω στη μηχανή του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν φορούσαν κουκούλες. Προφανώς κάποιοι φοβούνται αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κακός ή καλός, αυτός ο θεσμός, συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αυτός είναι ο νόμος της Ελλάδος. Και εγώ μπορώ να διαφωνώ με το θεσμό της κουκούλας ή να συμφωνώ. Δεν έχει σημασία. Αυτός είναι ο νόμος όμως. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτός είναι ο νόμος. Δηλαδή τον παραβούμε. Κάποιοι φοβούνται. Κάποιοι φοβούνται πάρα πολύ το τι θα πούν αυτοί οι άνθρωποι. Και έχουν, δεν, και φυσικά πάντως, όταν φοβάσαι... καλό θα είναι να παρουσιαστούν ενώπιον των βουλευτών που είναι στην Επιτροπή και εκεί να πούνε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Αυτό κάποια δεν στιγμή υπάρχει. Πρέπει νομίζω να ξεδιαλύνει. Νομίζω ότι το έχουν δεχτεί και αυτοί, αλλά υπό το καθεστώς αυτό που τους προστατεύει. Όχι επιτροπή. Βλέπουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να βγαίνει και να λέει να πετάει ονόματα στον αέρα. Αυτό, ξέρω εγώ, είναι λίγο μεμπτόν. Μήπως πρέπει κάποιος να το δει αυτό, κάποιος εισαγγελέας να το δει, μήπως γίνεται ένα λάθος εκεί. Δεν μπορεί, εντάξει, υπουργός ανάπτυξης είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι πολίτης. Καθένας, ναι, ο καθένας δεν μπορεί να αναφέρει ονόματα, δίχως να έχει στοιχεία. Αυτό ακριβώς. Και δηλαδή μπορεί ο καθένας, είτε είναι υπουργός είτε είναι πρωθυπουργός, μπορεί έτσι να σπηλώνει, να λέει ότι αυτός είναι ο μάρτυρας ή εκείνος είναι ο μάρτυρας. Έχει το δικαίωμα να το κάνει. Είναι παράνομος αυτή τη στιγμή. Μπορεί κάποιος να κινήσει κάποια διαδικασία στον νόμο. Να αλλάξουμε τον νόμο, να αθωωθεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Κανένα πρόβλημα. Αλλά πρώτα να τον αλλάξουμε και μετά να αθωωθεί. Τώρα θα πρέπει να τηρηθεί. Από όλους. Κανένας υπουργός, κανένας πρωθυπουργός, κανένας πρόεδρος αντιπολίτη, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να καταπατάει τον νόμο. Κανένας απολύτως. Και ανταυτού να βλέπουμε αυτό τον... πώς να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή, μας βλέπουν και από τις άλλες χώρες και λένε τι γίνεται εδώ. Ο τύπος στην Ιταλία αυτή τη στιγμή και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, έχει κατακεραυνώσει στην Ελλάδα για το πώς λειτουργεί. Πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρό της και πόσο ιντριγκαδόρικα λειτουργεί το ποδόσφαιρό της. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δηλαδή, δεν μπορούμε, και ξαναλέω, δεν έχει σχέση συμφωνώ ή διαφωνώ με την κουκούλα ή όχι. Γιατί πολλοί το λένε και το έχουν κάνει με τι κουκουλοφόροι κτλ. Ωραία. Να αλλάξουμε τον νόμο. Άλλο κουκουλοφόροι, άλλο με την κουκούλα όμως. Ναι. Άλλο, καλά. Ναι, άλλο μαρτυρές προστατευόμενοι σε μια υπόθεση. Και άλλο τώρα, κουκουλοφόροι. Αυτό... που πετάνε γκαζάκια και είναι διαφορετικά θέματα. Βέβαια, οι μεν προσπαθούν να γλιτώσουν κάποιους, τέλος πάντων... Έχουν πάντως ένα κοινό την κουκούλα, Ναι. Και θέλουν να υπάρχει ένας, έτσι, πώς να το πούμε, ένας συμψηφισμός αυτό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που κάνουν και το κάνουν πολύ, κυρίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κεντρικά της πατρίδας μας, ας το πούμε έτσι, και δημιουργούν έτσι μια σύγχυση για να δημιουργήσουν και τυπώσεις. Όπως έγινε σήμερα ή χθες σε μια εκπομπή, έλεγαν να υπάρχουν υπόνοιες για τον Αλέξη τον Τσίπρα. Έχει στοιχεία, ρωτήσαν τον Δήμο. Όχι, στοιχεία δεν έχω, αλλά υπάρχουν υπόνοιες. Πετάμε έτσι μια κουβέντα και άστινα να υπάρχει, ας πούμε, σαν λάσπη στον ανεμιστήρα και να διαχέεται παντού. Τα πράγματα είναι καθαρά. Δεν θέλουμε να υπάρχουν κουκούλες, κανένα πρόβλημα. Να αλλάξουμε τον νόμο. Όσο υπάρχει αυτός ο νόμος, θα τηρούμε τον νόμο. Όποιος νομίζει ότι είναι υπεράνω του νόμου, να σηκωθεί να φύγει από εδώ. Γιατί δεν αλλάζει τον νόμο η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ρωτάω. Μήπως δεν έχει, ας το πούμε, την πλειοψηφία να το κάνει, ας τα αλλάξει. Βεβαίως, μπορεί και αύριο να την αλλάξει. Άνετα. Ας τα αλλάξει, γιατί δεν τα αλλάζει. Ας τα αλλάξει και ας βγουν οι κουκούλες. Γιατί καταπατάει τον νόμο. Δεν είναι, δηλαδή, γύρω όλη μια νομιμότητα και στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί και αύριο να αλλάξει τη σχετική ρύθμιση. Μπορεί και αύριο. Το ξέρω, ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, γύρω-γύρω μια νομιμότητα, όλη νόμιμη και στη μέση Νέα Δημοκρατία που δεν είναι νόμιμη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που δεν είναι νόμιμη. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
είναι υπεράνω του νόμου, δηλαδή θα είστε όλοι εσείς νόμιμοι και εγώ δεν θα είμαι, όπως είναι με τα δάνεια. Ε. Θα παίρνουμε όλα τα δικά σας τα σπίτια από πρώτη του μηνός, αλλά της Νέας Δημοκρατίας το σπίτι δεν θα το κουμπίσει κανένα. Σας έχει και δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια δάνεια, απλήρωτα. Τι είναι αυτά, πού βρισκόμαστε, σε ποια χώρα ζούμε, ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. Κάποιος το είπε, μου φαίνεται αυτό. Κάποιος μου φαίνεται αυτός που ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία το είπε, αν δεν κάνω λάθος. Ε. Έτσι. Έτσι. Κωνσταντίνος Καραμαλής. Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο γυρεότερος, να το πούμε έτσι. Γιατί ο νεότερος είναι Κώστας. Ναι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Νοβάρτης. Παραμένει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το προσφυγικό. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο οι δύο Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη και μεταναστευτικού κάλεσαν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές, πολιτευτές, Μητρό, στελεχών και άλλα στελέχη από ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να τους ενημερώσουν τι γίνεται με το προσφυγικό. Πάντως δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα. Σήμερα έγινε πάλι χαμός, πάρα πολλοί πρόσφυγες και πάλι στα νησιά μας. Έχουμε μία συνεχόμενη ροή χωρίς σταματημό. Αυτό προφανώς δεν ξέρω, ακόμα λένε ότι φταίει ο Τσίπρας. Ξέρω εγώ, που του έλεγε ελάτε, ελάτε. Ναι, του έλεγε ελάτε. Και τότε όμως δεν ερχόταν. Τώρα γιατί έρχονται? Επειδή του έλεγε τότε, αυτοί τώρα το ακούσανε. Είχε μια καθυστέρηση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία και ενημερώθηκαν τώρα οι πρόσφυγοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 4 χρόνια και καλά έλεγε ελάτε. Δεν υπάρχουν. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Αυτά τα πράγματα όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι υπεύθυνος για αυτά, γνωρίζουμε και τη βαθύτερη αιτία αν το θέλετε, ποιος είναι υπεύθυνος για πολέμους, ποιος πουλάει όπλα, ποιος έχει συμφέροντα, ποιος χρησιμοποιεί το προσφυγικό αυτή τη στιγμή, ποιος το χρησιμοποιούσε και παλιότερα και φυσικά μέσα σε όλα αυτά τα ονόματα σίγουρα πουθενά δεν θα βρεις το όνομα του Αλέξη Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ αν το θέλετε. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν οι διεθνείς κανόνες οι οποίοι πρέπει να μείνουν να τους σεβόμαστε. Ένα όμως πράγμα που εμένα με έχει ξενήσει τώρα τελευταία και με έχει ξενήσει λόγω καταγωγής αν το θέλετε και δεν μπορώ να το ανεχτώ, καθόλου δεν μπορώ να το ανεχτώ, είναι ότι αυτός ο παραλυσμός που έγινε με τους πρόσφυγες, τους παππούδες μου αν το θέλετε, από την Μικρά Ασία το 2022. Ατυχής πάντως ο συνειρμός και η σκέψη αυτή. Ποιανού είναι ατυχής? Ατυχής. Ποιανού ήταν ατυχής του? Όποιος τα λέει αυτά. Δεν ξέρω ποιος τα λέει. Εγώ πάντως ξέρω ότι ο κύριος Κουρμπλής φέρθηκε με έναν πολύ μεγάλο πολιτισμό και είπε αυτό που είπε. Θα έπρεπε να πει πολύ χειρότερα πράγματα, να τα πει τα πράγματα όπως γινότανε τότε. Όταν εδώ ερχόταν οι παππούδες μας και δεν τους λέγανε λάθρομετανάστες. Μακάρι να τους λέγανε έτσι. Δεν τους λέγανε έτσι, τους αποκαλούσαμε με πολύ χειρότερο τρόπο. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Το είπαμε την προηγούμενη φορά. Ναι. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι έπεσε στην αντίληψή μου μία ιστορία την 1η Αυγούστου του 1922. Αφήχθη στην Μακρόνησο το πλοίο Κίος με 8.000 πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, γενικότερα οι περισσότεροι Πόντοι. Ήταν η πρώτη, δεν ήταν η πρώτη κάτοικη σε εισαγωγικά του νησιού στην νεότερη ελληνική ιστορία, δεν ήταν πολιτικοί πρόσφυγες. Ήταν Πόντοι, τους οποίους τους φέραν από εκεί, σε μια εξαθλιωμένη περιοχή, τους ταΐζανε με σάπιες κονσέρβες, κυριολεκτό τώρα αυτό, σε αυτό που λέω, και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν τις συνθήκες, τις ακατάλληλες εκείνες συνθήκες, και θα δούμε και τον παραλληλισμό που γίνεται με τους ανθρώπους της κυβέρνησης τώρα που μιλάνε για σήμερα, θέλουν να τους κάνουμε το βίο αβίωτο τους πρόσφυγες. Αυτό ακριβώς κάνανε το βίο αβίωτο τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας το 22. Για να σας δώσω να καταλάβετε έτσι δύο νούμερα, τότε είχαν έρθει στη Μακρόνησο 8.000 κόσμος, από τους οποίους κατάφεραν να γλιτώσουν μόνο 2.000 άνθρωποι, οι υπόλοιποι πεθάνανε από λοιμό, από σάπια φαγητά που τους ταΐζαν, από έλλειψη νερού, από έλλειψη καθαριότητας και όλα αυτά. Και αυτό σε πρώτη φάση είχε γίνει έτσι ώστε να τους αναγκάσουν να κάνουν δήλωση ανεξαρτησίας. Αυτή η περίφημη δήλωση ανεξαρτησίας, και μπορούμε να την κάνουμε και ένα παραλληλισμό με την υπογραφή της δηλώσεως που κάνανε μετά οι πολιτικοί πρόσφυγες, που απαρνιόταν τον κομμουνισμό, αυτό ήταν σαν να απαρνιώσουν τη βοήθεια
από το ελληνικό κράτος, γιατί υπήρχαν κάποια λεφτά που είχε το ελληνικό κράτος, είχε πάρει το ελληνικό κράτος και με τις ανταλλαγές και αυτά, και όταν υπέγραφε κάποιος πρόσφυγας αυτό, δεν είχε δικαίωμα να ζητήσει κάτι από τη μαμά πατρίδα, να το πούμε έτσι. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έρχεται σε ευθεία αναλογία με αυτό που ακούμε σήμερα για τους πρόσφυγες, ότι θα τους κάνουμε το βίο αβίωτο. Αυτό το πράγμα πρώτοι από όλους το νιώσαν στο πετσί τους οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, Πόντιοι και Μικρασιάτες γενικότερα, το νιώσαν στο πετσί τους εδώ στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο, και φυσικά όταν μετά ζητούσαν αυτή την ανεξαρτησία, επειδή φοβότανε, ήταν επικυβερνήσεις ως Γούναρη αυτό, να το πούμε, το 22, επειδή φοβότανε ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα στην ενδοχώρα αυτοί οι άνθρωποι, τους κρατούσαν στο νησί και τους, αφού αποδεκατίστηκαν κυριολεκτικά, δεν έμειναν ούτε, έμεινε το 25% από αυτούς, τότε κατάφεραν και φύγανε, και φυσικά εξαθλειωμένοι δεν θα μπορούσαν έτσι με κανέναν τρόπο να φέρουν κάποια αντίσταση. Επειδή όμως είμαστε... σε χρόνο δελτίου, μία φράση για να κλείσουμε αυτό το θέμα, Λάζαρε, γιατί μπορούμε να μιλάμε ώρες. Ναι, σίγουρα, όχι. Και πραγματικά σε ακούμε ιδιαίτερη προσοχή, ωστόσο υπάρχουν και άλλα ζητήματα της επικαιρότητας που πρέπει να σχολιάσουμε. Ναι, ναι, εγώ δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους πόντιους, ειδικά πόντιους, όχι ότι οι άλλοι δεν πρέπει, αλλά ειδικά πόντιοι δεν μπορούν να μιλάνε με έναν απαξιωτικό τρόπο για τους τότε πρόσφυγες και για τους τώρα πρόσφυγες. Αυτό. Κλείνουμε με αυτό το θέμα, γιατί ήταν και το διατάφτα της συζήτησης, και επαναλαμβάνω ότι σε ακούμε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Θα έχουμε πρόωρες εκλογές. Το σενάριο έπαιξε πολύ το τελευταίο 48ωρο. Το σενάριο δεν ξέρω γιατί παίζει τόσο πολύ. Μου φαίνεται ότι αυτό εδώ είναι μια... από προσανατολισμό της κοινή γνώμη για κάτι άλλο. Κυρίως αυτό εδώ, γιατί προφανώς δεν ξέρω κάποιο... δεν το βλέπω εγώ το σενάριο. Για ποιον λόγο να κάνουμε εκλογές? 7 μήνες έχουμε που κάναμε εκλογές. Δεν υπάρχει κάποιο διακύδευμα. Αν υπάρχει κάποιο διακύδευμα, αν υπάρχει κάποιο σοβαρό διακύδευμα, αν ξέρω εγώ... μοιραστεί ξαφνικά το Αιγαίο στα δύο και το μισό γίνει μπλε και το μισό γίνει κόκκινο, προφανώς εκεί θα πάμε σε εκλογές. Αυτό να το ξέρουμε, αυτό είναι σίγουρο. Και αυτές δεν θα τις προκαλέσει η κυβέρνηση, θα τις προκαλέσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Δεν νομίζω όμως να πάμε κάπου εκεί, τουλάχιστον δεν φαίνεται σε μένα κάτι τέτοιο, ή αν έχουμε κάποιο άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα. Οι εκλογές αυτές είναι κυρίως για κατανάλωση, πιστεύω εγώ. Ήδη η φθορά της κυβέρνησης αυτής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι δημοσκοπήσεις που λαμβάνουν χώρα χτυπάνε πολύ άσχημα τα κουδουνάκια. Οι μπουλντόζες δεν μπήκανε μέσα στο ελληνικό. Οι επενδύσεις δεν γίνονται. Έχει ήδη αρχίσει να δημιουργείται μια δημοσιονομική τρύπα μεγάλη, με τη σπατάλη που υπάρχει σε όλα τα υπουργεία ανεξαιρέτως. Και όχι μόνο στα υπουργεία, με τους αθρώους διορισμούς, διπλάσει μετακλητοί διπλάσει και με τριπλάσιους και τετραπλάσιους μισθούς, αρχίζει, ας το πούμε, το φαγοπότι να φαίνεται. Και θα φανεί λίγο περισσότερο όταν θα χρειαστεί να πάρθουν και κάποια μέτρα για να κλειστεί αυτή η τρύπα. Προσπαθώ να βρω κάτι που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση μέχρι τώρα και να είναι καλό. Πραγματικά προσπαθώ να βρω. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή, Λάζαρε, δεν μπορώ να βρω. Θα έχεις τη δυνατότητα, εκτός από το τσιγάρο, να κάνεις ένα flashback για να δεις τι ακριβώς έγινε, και μπορούμε να κάνουμε και μια ανασκόπηση της εφτάμινης παρουσίας της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στα πεπραγμένα. Αυτά. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσεις, Λάζαρε, και καλή αποκριά βέβαια. Καλή αποκριά την τελευταία εβδομάδα, καλή αποκριά να έχουμε, να περάσουμε καλά, τουλάχιστον να ξεφύγουμε λίγο και να χαλαρώσουμε. Καλό βράδυ, Λάζαρε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Πρόταση Μομφής κατά της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας κατέθεσαν τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Με κοινή τους δήλωση προαναγγέλουν σύσκεψη για την ερχόμενη Τρίτη με μοναδικό θέμα την μεταλιγνίτη εποχή. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει αμέσως τώρα ο συνάδελφος Βαγγέλης Χριστόδουλος, που είναι κοντά μας. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε εξελίξεις.
Ανεβαίνουν λοιπόν οι τόνοι της αντιπαράθεσης των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, μια αντιπαράθεση που ξεκίνησε από την περασμένη Παρασκευή. Να υπενθυμίσω ότι τότε ήταν προγραμματισμένη να γίνει συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τακτική με μια σειρά θεμάτων. Η αντιπολίτευση ζήτησε να συζητηθεί προημερησία στο θέμα της απολιγνητοποίησης με αφορμή την παρουσία του Υπουργού πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή μας, του κ. Χατζηδάκη. Η άρνηση Περιφερειακής Αρχής να μπει το θέμα προημερησίας και η αντιπρόταση να μπει τελευταίο και να συζητηθεί αφού τελειώσουν τα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης, προκάλεσε την αντίδραση των παρατάξεων αντιπολίτευσης. Τέσσερις από αυτές αποχώρησαν από την διαδικασία και στη συνέχεια προχώρησαν στη συγκέντρωση υπογραφών. Βάσει νόμου, εάν συγκεντρώσει η αντιπολίτευση το 1 τρίτο υπογραφών των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχει δικαίωμα να ζητήσει τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εκτάκτως. Αυτό έκαναν οι παρατάξεις αντιπολίτευσης και το αίτημα αυτό έφτασε στο γραφείο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Την εβδομάδα που διανύουμε, Κατερίνα, πραγματοποιήθηκαν πολλές επαφές των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και από ό,τι μαθαίνω, ορισμένες από αυτές ήταν και σε πολύ έντονο ύφος. Και ανταλλαγή αλληλογραφίας και τηλεφωνικές επικοινωνίες, επαναλαμβάνω, σε πολύ έντονο ύφος. Ποιο είναι το πρόβλημα? Από την Περιφερειακή Αρχή αποφασίστηκε να γίνει αυτή η συνεδρία στην απολιγνητοποίηση την ερχόμενη Κυριακή, σε δύο ημέρες. 2 το μεσημέρι την Κυριακή αυτή. Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των παρατάξεων αντιπολίτευσης. Υποστηρίζουν ότι η επιλογή της ημέρας δεν είναι η σωστή, είναι άκρως ακατάλληλη, γιατί την ημέρα εκείνη Κυριακή θα λείπουν πολλοί από αυτούς που θα μπορούσαν να δώσουν το παρόν για να πάρουν μέρος, να ακούσουν και να καθέσουν προτάσεις στη συνεδρίαση αυτή, ενώ εκτός των άλλων είναι και σε εξέλιξη αποκριάτικες εκδηλώσεις. Έχουμε τη μικρή αποκριά την Κυριακή, επομένως το θέμα αυτό θα υποβαθμιστεί και από τα μέσα ενημέρωσης και στην ειδησιογραφία της ημέρας εκείνης. Ναι, από την άλλη πλευρά όμως τονίζεται ότι οι αποκριάτικες εκδηλώσεις είναι μόνο στην Κοζάνη. Μικρή αποκριά γίνεται η παρέλαση και η είσοδος του καρνάβαλου στην πόλη. Και υποστηρίζουν επίσης, Βαγγέλη, αν μου επιτρέπεις και ολοκληρώνω, από την πλευρά Κασαπίδη, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα της μεταλιγνίτη εποχή και δεν θα κοιτάμε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις και τα πανηγύρια. Θα σου πω τι είπε η πρόεδρος στην επιστολή της, απαντώντας στη διαμαρτυρία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Υποστήριξε ότι προτάθηκαν, επειδή έχει υποχρέωση σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών, 6, να συγκαλέσει τη συνεδρία. Προτάθηκαν 2 ημερομηνίες. Μία ήταν 19 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, και η άλλη 23 την Κυριακή. Επειδή απορρίφθηκε η 19η, επελέχθη αυτόματα η Κυριακή 23. Το αντεπιχείρημα της αντιπολίτευσης είναι ότι από το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου η Τετάρτη προτάθηκε μία μέρα πριν. Και τους φαίνεται παράλογο το να ζητηθεί την Τρίτη να έχουμε συνεδρίαση την Τετάρτη, 1-24 ώρο μετά. Γι' αυτό και αντέδρασε έντονα η αντιπολίτευση. Η Περιφερειακή Αρχή μέσω του Προεδρείου εμένει στην απόφαση να διεξαχθεί η συνεδρία στην Κυριακή και η τελευταία εξέλιξη είναι η σημερινή που προανέφερε στην αρχή της κουβέντας μας. Έχουμε κατάθεση πρότασης μομφής από 3 παρατάξεις, τις παρατάξεις Καρυπίδη, Ζεμπιλιάδου και του Πράσου. Ζητούν, καταθέτουν πρόταση μομφής κατά της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πέρα από το λόγο της διαμαρτυρίας την ημερομηνία αυτή, που είναι όπως προανέφερα ότι υποστηρίζουν πως υποβαθμίζεται το θέμα με την επιλογή της ημέρας, έχουν προχωρήσει σε μια αιτιολόγηση της πρότασής τους. Υποστηρίζουν ότι όποιο ενδεχόμενο, όποιο κριτήριο και αν λάβουμε υπόψη, λένε πως η απόφαση της ημέρας είναι άκυρη. Υποστηρίζουν ότι αν είναι κατεπίγουσα η διαδικασία, τότε αυτήν δεν αιτιολογείται επαρκώς στο κείμενο της ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι αν είναι τακτική η συνεδρίαση, δεν τηρείται το ακριβές χρονοδιάγραμμα, ενώ και σε περίπτωση που απλώς ικανοποιήθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης, της συλλογής υπογραφών, τότε δεν έχει τηρηθεί η προθεσμία, καθώς μεσολάβησαν, λένε, πάνω από 6 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν,
καθέτουν πρόταση μορφής, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και αν συνεδριάσει την Κυριακή το Σώμα, οποιαδήποτε απόφαση είναι πολύ πιθανό, υποστηρίζουν, να ακυρωθεί από τους ειδικούς μηχανισμούς, από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτή είναι αυτά όλα τα προβλέπει ο νομοθέτης, βέβαια. Εκεί πατάει και η αντιπολίτευση και βέβαια η περιφερειακή αρχή, με μια διαφορετική ανάγνωση. Ωστόσο, προβλέπονται όλα από τον Καλλικράτη, από την αρχή μέχρι το τέλος, οπότε θα το πάνε καθαρά στα πλαίσια της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα οι δύο πλευρές. Από τη συμπολίτευση υποστηρίζεται ότι θα δώσουν το παρόν την Κυριακή και θα φανεί με την απουσία της αντιπολίτευσης ότι αυτοί θέλουν την κουβέντα. Από την αντιπολίτευση υποστηρίζεται ότι την επόμενη Τρίτη θα γίνει μια, όχι συνεδρία Περιφερειακού Συμβουλίου, μια σύσκεψη, έτσι ονομάζεται, όπου θα κληθούν να πάρουν μέρος όλοι οι φορείς οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και αυτή η σύσκεψη θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη το μεσημέρι. Βαγγέλη, και κάτι άλλο θα ήθελα να σχολιάσουμε. Το ανέφερε χθες στο δελτίο ο κύριος Άρης Βατάλης, πρώην μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ, που συζητάμε κάθε Πέμπτη τα ενεργειακά. Δεν προσεκλήθη για μια φορά ακόμη το συνδικαλιστικό, οι συνδικαλιστές θα το λέγαμε καλύτερα, της περιοχής και υπήρξε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον κύριο Αδαμίδη. Ο οποίος έχει ασκήσει κριτική στην απόφαση, στην κίνηση, αν θέλεις να μην κληθεί ο ίδιος και η ΓΕΝΟΠ να δώσουν το παρόν στην έκτακτη συνεδρίαση. Για να το πάω ένα βήμα παρακάτω, να πω ότι σήμερα είχαμε τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί κάποιοι δήμαρχοι έριξαν στο τραπέζι της κουβέντας το ενδεχόμενο να δώσουν το παρόν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή. Άρα ούτε η ΠΕΔ είχε ως και την Παρασκευή το μεσημέρι, οι δήμαρχοι δηλαδή, ενημέρωση από την περιφέρεια να πάρουν μέρος στην διαδικασία της Κυριακής. Ναι, είδαμε και το σχετικό ρεπορτάζ στην αρχή του δελτίου μας. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Έχουν ενδιαφέρον όλες αυτές οι εξελίξεις. Πάντως το ζητούμενο είναι ένα, να προχωρήσουμε για την επόμενη μέρα, γιατί μεταλιγνεί την εποχή είναι πολύ κοντά μας. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Αλλάζουμε εμείς κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησαν χθες και παρά τις εξαιρετικά αντίξωες καιρικές συνθήκες οι εκδηλώσεις στο Δήμο Κοζάνης για την αποκριά. Μέχρι και την άλλη Κυριακή, επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι η κεντρική πλατεία της Κοζάνης και η Φανή. Από την κεντρική πλατεία Κοζάνης ξεκίνησαν την Τσικνοπέμπτη οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου. Η αρχή έγινε το απόγευμα με χορευτικά συγκροτήματα συλλόγων της ευρύτερης περιοχής της Τζαμπά Καμβουνίων. Αξίζει να σημειωθεί πως εξαιτίας των κακών καιρικών συνθήκων ορισμένοι σύλλογοι δεν κατάφεραν να δώσουν το παρόν. Λίγο μετά τις 8, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της Κοζανικής Αποκριάς. Το σύνθημα έδωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζος Μαλούτας. Φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά!
Χρόνια πολλά, καλές αποκριές. Συνεπείς το ραντεβού μας, όπως κάθε χρόνο, που ανανεώνεται την Καθαρό Δευτέρα, συναντιόμαστε εδώ την Τσιπνοπέμπτη, στην έναρξη των αποκριάτικων εκδηλώσεων για το 2020. Αποκριάτικες εκδηλώσεις που θα δώσουν την ευκαιρία σε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να βιώσουμε τις αποκριές, μικρή και μεγάλη, γύρω από το φανό, στο ρυθμό του 11, όπως καλύτερα από τον καθένα ξέρουμε εμείς οι Κοζανίτες να γλεντάμε την αποκριά μας. Μικροί και μεγάλοι άνθρωποι των φανών, αλλά και απλοί πολίτες, όπως οι όμορφες εικόνες που είδαμε νωρίτερα, όπου όλοι πιαστήκαμε χέρι-χέρι για να χορέψουμε μαζί με το Σύλλογο του Λιβαδερού στους ρυθμούς του χορού, έτσι θα βιώσουμε το 12ήμερο μέχρι την Καθαρά Δευτέρα. Δεν μας λείπει ούτε το κέφι, ούτε η όρεξη, ούτε το κρασί, ούτε τα κοιλιά. Δεν λείπει τίποτα για να περάσουμε καλά. Αυτό που πρέπει να βάλουμε όλοι μας είναι η όρεξη, η καλή διάθεση, να αφήσουμε πίσω για λίγο τα προβλήματα και να ζήσουμε στο ρυθμό της αποκριάς. Χρόνια πολλά, καλή αποκριά, να περάσουμε καλά όλοι. Δεν νομίζω να χρειάζεται αντίστροφη μέτρηση, έτσι. Κράτησε το λίγο πάνω μέσα, Μαρία. Ακολούθησε εμφάνιση από το φανό Πηγάδι Κεραμαριό. Ο φανός αυτός ήταν ο πρώτος που άναψε το βράδυ της Αγίας Μέρας. Το κλίμα των ημερών τώρα που διανύουμε, η αδερφή μου από το Hollywood είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που ανεβάζει ο Μενώλης Μαρκόπουλος στο πλαίσιο της Κοζανίτικης Αποκριάς. Καλωσορίζω στο στούντιο των ειδήσεων τον εξαιρετικό, σ' ό,τι και αν κάνει, Μανώλη Μαρκόπουλο. Δεν το λέω γιατί έχουμε κάποια συγγενική σχέση, λέω την αλήθεια. Είναι ο συνεπίθετός μου Μανώλης Μαρκόπουλος, η γνωστή Τσιτσούλα σε όλους, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο δελτίο μας. Καλησπέρα, Μανώλη, καλησπέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Καλησπέρα, που ξέρεις. Μπορεί να είμαστε και συγκίνδυες μακρινοί και δεν με το ξέρουμε. Μπορεί. Καλά, κάποια σχέση θα έχουμε. Θέλει να ξυλουζιάσουμε και να ραδίσουμε λίγο του γενεολογικού πλάτανου. Πώς μπορεί, το λένε αυτό. Μπορεί, ναι. Μπορεί. Του γενεολογικού. Του γεωλογικού, πώς το λέει. Δεν ξέρω και επιστημονικά. Μην με κοιτάς, Μανώλη, όμως. Κοιτάς την κάμερα. Ναι. Τι να κάνουμε, λόγικος. Ναι, πολλοί θεωρούν ότι είσαι ο σύζυγός μου. Όχι. Ναι, είμαστε πολύ καλοί φίλοι, αδελφικοί φίλοι. Και βέβαια είναι μία απλή συνωνυμία, ωστόσο έχει πολλούς δεσμούς φιλίας. Αναμπάμπαμπαντάμ. Κύριε Τσιτσούλα, πώς να σας αποκαλέσω τώρα, Μανώλη, Τσιτσούλα, κυρία Χόλιγουντ, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Είσαι ο Μανώλης όλων. Ναι. Ήρθε η αδερφή μου από το Χόλιγουντ, τι να κάνω, είμαστε λίγο ξεχασμένοι.
Είσαι ο άνθρωπος της Κοζανίτικης Αποκριάς, Κοζανίτικη Αποκριάς ο Μανώλης Μαρκόπουλος και η Τσιτζούλα. Πόσο σε εκφράζει η Τσιτζούλα? Έχει ξεπεράσει πλέον η Τσιτζούλα τα όρια. Έχει ξεφύγει και από τη σφαίρα της φαντασίας, έτσι δεν είναι? Έτσι. Νομίζω. Έτσι. Πλέον, ναι, έχουμε ανεβεί στο υπερπέραν τώρα. Πόσο εκφράζει η Τσιτζούλα? Εκφράζει, νομίζω, κάθε Κοζανίτη πλέον, αλλά και όχι μόνο Κοζανίτη. Και όποιος βλέπει αυτήν την Τσιτζούλα την πατωμένη, λοιπόν, τον αρέσει πάρα πολύ και σε λέει ποια είναι αυτή η μπάμπου και ψάχνει να βρει πώς, από εδώ, από εκεί και την αγαπούν όλοι τελικά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μικρή, μεγάλη, έχεις πάρα πολλές αδυναμίες, ιδιαίτερα στον ανδρικό πληθυσμό. Όχι, και στο γυναικείο ακόμα παραπάνω. Στο γυναικείο, ναι, όσον αφορά βέβαια τις καλλιτεχνικές σου τάσεις και τις μαγειρικές σου δραστηριότητες. Τα εκεί συγκεντρώνεις τα γυναικεία βλέμματα και τώρα αποκριά. Κάτι εξαιρετικό μας ετοίμασες, Μανώλη, και για την φετινή σεζόν. Μια παράσταση διαφορετική από το Hollywood τώρα. Έχουμε μέσα και στοιχεία μουσικοχορευτικά. Δηλαδή το έφτιασαμε λίγο έτσι, γι' αυτό λέμε και από το Hollywood, γιατί ήρθε η αδερφή μου και είπα, είχα να την δω καμιά 50 χρόνια. Γιατί αργήσατε τόσο πολύ να βρεθείτε? Φτιάχνει τις ταινίες αυτήν εκεί πέρα και δεν μπορούμε να βρεθούμε. Πώς και εγώ δεν μπορώ να παίρνω, φοβούμαι το αεροπλάνο. Να σου πω τώρα πώς θα γίνει. Με το καράβι 3 μήνες θα έκανες όμως. Ωραία θα ήταν. 3 μήνες. Μία μοναδική εμπειρία. Μόνο μη σε έπιανε στο καράβι ο κορονοϊός, ε. Παίρνουμε το καράβι 3 μήνες, θα με φτιάξει και τα κόλληβα του τρίμηνου. Καημένη. Έμπρικε. Πώ κάνει έτσι? Κατευθείαν στο κακό. Θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία κρουαζιέρα. Να τσακώσει καμιά τρικυμία και να ανιβαίνει το καράβι, να κατηβαίνει, να ανιβαίνει, να κατηβαίνει και να μην ξέρει που είσαι τώρα. Αχ, Μανώλη, με ζάλισε, παιδί, με ζάλισε, Μανώλη, τώρα. Τι, τα βαρκοπουλάκια είναι λίγο. Ξέρεις, να είναι 15 Αύγουστος, να είναι λίγο ήρεμη θάλασσα, τάκ να πάει έτσι ένα ταξίδι. Τώρα περάσει τον ωκεανό όλο εκεί που ήταν και ο αυτό σου. Από το τράκαρι του παγόβουνου, ο Φρυστανικός, πώς το λένε αυτό. Ο Τιτανικός. Αυτός, ο Τατανικός. Πάει, αυτός βούλιαξε. Ο Αντιτιτανικός, αυτός ο Αντιτιτανικός. Και πάει να βρούμε του καράβι τ' άλλο μέσα, το ένα να φτιάει παρέα. Ο Αντιτιτανικός είναι ο Ρος που κάνει ο καρδιολόγος μας, ο Λαμπρόπουλος. Ναι, του καράβι, αυτό, αυτό, του καράβι, του ξυπωτωμένο. Πήρε και αυτό τόσες πιέσεις, δεν μπορώ. Καράβι, αεροπλάνο, τράβαμε το γουμάρι, να είσαι σίγουρος. Πότε θα φτάσουμε το γουμάρι όμως? Ναι, δεν παίρνει όμως γουμάρι, εκεί είναι το θέμα. Πώς θα διασχίσει τη θάλασσα? Κοίταξε, παίρνω όμως και δραμαμίνη σπίπαν, για να μην ζαλίζεις. Παίρνω δραμαμίνη και κεμάσαι. Αυτό μη λένε και οι Φινλάνδες, θέλεις να παίρνεις με το αεροπλάνο, μου λέει, πάρε ένα χαπ, τα κοιμθείς, τα φτάεις. Ευχαριστώ πολύ, λέω. Δεν θα πάρεις σε είδηση. Πότε ανέβηκες, πότε κατέβηκες. Να φτάσει το αεροπλάνο στην Αμερική, να φωνάξει ο εισπράκτορας Αμερική, να μην ακούσω εγώ και να σηκωθεί το αεροπλάνο πάλι, παίζει καμιά Αφρική, να μην παρατήσει μέσα στη Μαύρη και να μην ξέρω τι να φτιάσω ύστερα. Κάτι το χράσικα. Κάτι θα κάνεις κι εσύ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω, τα σκεφτώ. Κάτι θα κάνεις κι εκεί, θα βρεις, δεν υπάρχει καζάνια, έχει εκεί. Αφρική. Σαχάρα, έρημος. Σαχάρα δεν μπορώ. Ναϊρόμπι. Έτσι απλέ, θα σου πω για το έργο τώρα. Τώρα, ναι. Μπαίνουμε στην υπόθεση του έργου. Έρχεται λοιπόν η αδερφή σου από το Hollywood. Ναι, αλλά δεν φαντάζομαι με καπέλα και ιστορίες, ε. Έρχεται με τις τουαλέτες της και με έχει και με ένα μαύρο κιόλας υπηρέτη. Wow. Έχει και μαύρο υπηρέτη. Τι να κάνω. Αυτές οι στάρες είναι με τις υπηρέτες. Τι να κάνω. Είχαμε χωρίσει με την αδερφή μου εδώ και 50 χρόνια. Μιλάνε να την γνωρίσει, πότε θα την γνωρίσω. Εδώ γερνάει ταινίες, παίζει. Και δεν την είδα τη βέβηση καμιά ταινία, είναι σε άλλα στούντιο η αδερφή μου. Έχω και έναν αδερφό. Α, μάλιστα. Αλλά είμαι στην παλωμένη για περιουσία και δεν τον παρουσίασαμε ακόμα. Όταν σχοληθούμε... Του χρόνου. Τον παρουσιάσουμε. Του χρόνου με το καλό. Ναι. Στην παράσταση του 2021 θα πρωταγωνιστήσει ο αδερφός σου, αρθεί με το καλό. Με φαίνεται, ναι. Mm-hmm. Έχω και μια πρόσκληση τώρα, βέβαια, η αδερφή μου, επειδή δεν το ξέρω εγώ, λέει το χρόνο το διαφημιστικό θα γίνει στο Λονδίνο. Να μ' αρέσει. Ναι, το διαφημιστικό θα γίνει στο Λονδίνο του χρόνου
Δεν θα πούμε άλλα πράγματα, ας το αφήνουμε για, ναι, για έκπληξη. Ναι, το φετινό διαφημιστικό έγινε σε μια ταράτσα με θέα το καμπαναριό της Κοζάνης. Ναι, ήθελε μη πει η αδερφή, πώς είναι το βίντεο κλικ αυτός του που γύρισε ο Φράγκος, ο Σενάτρας, ο σχωρημένος, του γύρισε μέσα σε ουρανοξύστης. Mm-hmm. Και λέει, έχει ουρανοξύστης η Κουζάνη. Βέβαια. Έχει ουρανοξύστης η Κουζάνη. Αλίμονο. Έχει ουρανοξύστης είναι, λέω. Από όλα. Του θέλτες υπέρου, πόσα πατώματα, 50, 60, 70. Οπότε του γύρισαμε στην ταράτσα και έβλεπαμε το μαμάτσο φάτσα κάτω. Ναι, πάντως πάρα πολύ ωραία η θέα και γενικότερα πολύ έξυπνο το σενάριο. Με την φανταστική αδερφή σου να χορεύει με ένα καταπληκτικό κόκκινο μαλλί, εκρηκτικό, το γυαλάκι της. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν είναι και μέρος της παράστασης που θα δούμε. Βεβαίως, το χορεύει αυτό το τραγούδι μέσα μπαρές. Και όχι μόνο αυτό το τραγούδι. Έχει και άλλα τραγούδια μέσα. Τόφκες in musical. Τόφκες, είχε, δεν είχε, τόφκες in musical. Το έργο φέτος. Και με μπαλέτο και με τέτοια. Τι να κάνω, θα δούμε. Όπως είναι στην Αμερική, λέτε, θα τα φτιάσω όλα. Θυμάσαι πως έλεγε ένα μοντέλο διαφήμιση, όπως Αμερική, θυμάσαι. Ναι, ναι, το χαρακτηριστικό. Έτσι. Σου πήρε πολύ χρόνο, Μανώλη, το φετινό σενάριο, η σκηνοθεσία, όλα, γενικότερα το story, ή πλέον έχεις μπει σε mood αποκριάτικο και οι θεατρικές παραστάσεις για σένα είναι, να το πω πολύ απλά, παιχνιδάκι. Ναι, πώς θα συντσακώσει ένα ποδιά είναι. Δηλαδή, μπορεί να το γράψεις και σε δύο μέρες, μπορεί να το γράψεις και σε ένα μήνα. Πώς θα τσακώσει ένα ποδιά εκείνη την ώρα, είναι και πώς θα συγκατηβούν όλες οι σκέψεις. Αλλά το τραγούδι, από χρόνια έτσι με... Τριγυρνούσες, με κλωθοφέρνονταν μέσα στο μυαλό. Ναι, έτσι, μόλις είδα Νέα Υόρκη, λέω, μόνο με τη Νέα Υόρκη, λέω, μπορεί να συγκριθεί η Κουζάνη. Οπότε, βάρε ένα τραγούδι εκεί πέρα. Και τέριασε απόλυτα, νομίζω. Δεν ναι. Είπα, δεν μπορείς να πεις τρίκαλα, τρίκαλα, απέ, τρίκαλα, τρίκαλα, δεν ταιριάζει το τραγούδι. Με τι, τρίκαλα με τι εννοώ. Εννοώ Κουζάν, Κουζάν, τάκ, παένει ο στίχος κατευθείαν. Είναι συρτός. Δεν ξέρω το μέτρο βέβαια, είναι εμβικό, είναι διθυραμβικό, δεν ξέρω τι. Θα μας το πούνε οι ειδικοί, μάλλον όσοι έχουν τρυφήσει στο είδος. Θα μας πούνε για ποιο μέτρο μιλάμε. Κουζενιώτικο μέτρο. Σίγουρα, ειδικό, σίγουρα. Και έτσι φτάσαμε λοιπόν με ιδέες και σκέψεις και ένα καταπληκτικό τραγούδι. Τουλάχιστον μας έδωσε στην, μια γλυκιά αίσθηση αυτών που θα παρακολουθήσουμε. Φτάσαμε στην θεατρική παράσταση. Πρεμιέρα αύριο. Αύριο η πρεμιέρα, όχι αύριο. Σήμερα. Η πρεμιέρα είναι Τρίτη. 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 Α. Ναι, η πρεμιέρα είναι Τρίτη, 25 του μηνός. Μάλιστα. Ξεκινάμε 25 του μηνός μέχρι και 29. Κάθε μέρα στις 9. Όχι ότι δεν το ήξερα, ήθελα να σε μπερδέψω. Ναι, ήθελες να με δοκιμάσεις, ξέρω. Κάθε μέρα ξέρεις τι τεστ κάνουμε εμείς τα μαρκοπουλάκια, ε. Κάθε μέρα στις 9 η ώρα και το Σάββατο στις 7. Απογευματινή, γιατί μετά έρχεται ο κόσμος, θέλει να βγει λίγο έξω από εδώ και από εκεί. Ναι. Και κλείνουμε κι εμείς τη θεατρική σεζόν και ετοιμαζόμαστε για την παρέλαση που θα παρουσιάσουμε στο Φλας πάλι φέτος. Ναι, με πολύ χαρά θα περιμένουμε τη μετάδοση της παρέλασης από την μοναδική Τσιτσούλα, να τους πειράζει και όπως λέμε στα κοζανίτικα να τους κασμερεύει όλους, με το γλυκό χιούμορ και με την καυστική διάθεση που επιβάλλουν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Κοζάνη. Τρίτη λοιπόν πρεμιέρα, 7 η ώρα στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον. 9 η ώρα, 9 η ώρα. Τρίτη, 7 η ώρα το Σάββατο. Μανώλη, μην με μπερδεύεις. Λουζιάσκα τα ναι, πτάρια λέγεται. Δηλαδή αυτό. Τα κάναμε έτσι όλα. Το ξαναπάμε από την ωραία, αρχή. Τρίτη πρεμιέρα στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, στην Κοζάνη, 9 η ώρα οι παραστάσεις, με εξαίρεση την τελευταία παράσταση, το Σάββατο το βράδυ, στις 7. 7. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Την ευχηθώ καλή επιτυχία. Πάντα ωραίες ιδέες και σκέψεις. Να σε καμαρώνουμε, να σε θαυμάζουμε και να μας αγαπάς και λίγο. Να αλληλοκαμαρωνόμαστε όλοι μας. Εμείς έτσι κι αλλιώς μια οικογένεια είμαστε εδώ στην Κουζάνη. Δεν μια γίνεται οικογένεια... να μην αγαπάει ο ένας τον άλλον. Έτσι, μια οικογένεια και πόσο μάλλον εμείς οι δύο που μας συνδέει μια φιλία ετών.
Μαρκόπουλος, Μαρκοπούλου, όλα εδώ τα Μαρκοπουλάκια. Καλή επιτυχία, Μανώλη. Σαν τα τζαβαράκια είναι. Τσιούλα και φέρμας και κανένα για πράκι. Βεβαίως. Από τον Πιτένι. Μην ξεχάσεις. Έχει γίνει viral η διαφήμιση και να μην είναι τσόμκες, ε. Όχι, είναι αυτά τα ωραία τα γιαπράκια, τα σμαζωγμένα. Τώρα... Όχι ξεσιλόγια στο γιαπράκι, είναι σμαζωγμένο, έτσι μπορείς να το ευχαριστηθείς. Την περίοδο της αποκρύας, άλλωστε, είναι ό,τι καλύτερο συνοδευτικό με όλα τα φαγητά το γιαπράκι. Και το Σάββατο το βράδυ θα κάνουμε μια εμφάνιση στην κεντρική πλατεία με το, με το Σύλλογο Οι Φίλοι της Παράδοσης. Μας έχουν καλεσμένοι και λίγο να παρουσιάσουμε, γιατί θα φέρουν πολλά συγκροτήματα εκεί. Και η πρόεδρος εξαιρετική. Ναι, οπότε θα είμαστε και στην πλατεία του Σάββατο, μετά από πολύ καιρό. Με το καλό θα περιμένουμε να τα δούμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον. Με το δεξί θα και τη βοτσκάλα που πίσω από εκεί. Δεν είναι και απαραίτητο. Με και τη βοτσκάλα. Τι. Δεν είπες, δεν άκουσες, δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Ούτε κι εγώ δεν κατάλαβα. Λέω, έχει σκάλα από πίσω από εκεί. Δεν έχει σκάλα, σαν να κατεβαίνεις στο μετρό είναι, στην πλατεία. Α, εγώ άλλο άκουσα. Ναι, το underground λέμε. Ναι, μετρό, δεν έχουμε κι εμείς μετρό. Άμα κάνουν και από κάτω έτσι. Και το φκόμα στο μετρό είναι αερά του. Κατεβαίνεις τη σκάλα και καρτεράς να δεις τι ώρα περνάει από εκεί από πίσω από το. Πότε θα έρθεις μια μέρα έτσι να πούμε πολλά κασμέρια και ανέκδοτα και γενικότερα. Μετά τις αποκριές, μετά τις αποκριές στο κόκκινο, δεσμευόμαστε από τώρα. Μία εκπομπή στο κόκκινο για να δούμε πώς ήταν οι φετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις και να κάνουμε ένα flashback και στα προηγούμενα χρόνια, παλιότερα και σήμερα η αποκριά στην Κοζάνη. Μανώλη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, καλό βράδυ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε για όλα, Μανώλη. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά, παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη, φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιουφιτρία, στην Κοζάνη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος χειρόδευμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόβλεψη του αυριανού καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα.